techblog.gr. Κρατάω στα χέρια μου το επίσημο Sony Ericsson Xperia X10. Κυκλοφορεί στις 20 Απριλίου. Θυμάστε, τον περασμένο Νοέμβριο είχα εκείνο το λευκό το πρωτότυπο. Μου είχε έρθει μέσα σε ένα κατάλευκο κουτί χωρίς τίποτα, σκέτο μόνο με το φορτιστή και την μπαταρία. Αυτή είναι λοιπόν η επίσημη συσκευασία του Xperia X10. I το λέει εδώ. Είναι στο μαύρο χρώμα. Ωραίο κουτάκι, μικρό. Android μας λέει εδώ. 4 οθόνη. 8,1 MP κάμερα, 1 GHz επεξεργαστής. Και πάμε να κάνουμε το καθιερωμένο unbox, να δούμε πώς στη συσκευασία με την οποία έρχεται το Xperia. Το ανοίγω λοιπόν έτσι. Είναι το μαύρο χρώμα, θυμάστε το λευκό είχαμε παρουσιάσει, αλλά και το μαύρο, μια χαρά το βλέπω. Okay, με την 4 του την οθόνη, λεπτό, με τον σχεδιασμό αυτόν που έχουμε πει, τον καμπυλωτό που κάθεται πάρα πολύ ωραία στην παλάμη. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, πιστεύω ότι η 4 η οθόνη είναι ιδανική για smartphones. Βέβαια και το Desire με την 3,7 είναι ok, αλλά νομίζω ότι η 4 είναι αρκετά εντυπωσιακή και στο όριο για να μην μας φαίνεται παντόφλα το κινητό. Λοιπόν, αυτό είναι. Για να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Okay. Μπαταριούλα φυσικά, η οποία θα είναι 1500 mAh, αρκετά δυνατή. Βλέπω εδώ πέρα καλωδιάκι σύνδεσης USB, micro USB σε USB για σύνδεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ο φορτιστής που γίνεται έτσι, οπότε 2 σε 1, και σύνδεση με τον υπολογιστή μας και φορτιστής, δεν κουβαλάμε μαζί μας περί τα καλώδια. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχει τα hands-free τα ακουστικά. Ωραία, καλή ποιότητα λέει και φαίνεται, και βλέπω εδώ πέρα γράφει και bass reflex, πρέπει να είναι δυνατά. Και αυτό εδώ πέρα μέσα η συσκευασιούλα, η οποία έχει το υπόλοιπο κομμάτι του hands-free και για να μιλάμε στο τηλέφωνο, εκτός από το να ακούμε μουσική. Okay, και εδώ πέρα τι άλλο. Μάλιστα, οδηγίες πώς βγαίνει το κάλυμα. SAR. Και Xperia X10. Όλο αυτό εδώ πέρα, ένα quick guide. Okay. Πάω να βάλω την μπαταριούλα μέσα, να θυμηθώ και πώς ανοίγει, γιατί έχουν περάσει μήνες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10XI. Καρτούλα microSD 8 GB στη συσκευασία. Εδώ μπαίνει η κάρτα SIM. Βάζω και την μπαταρία. Η καμερούλα εδώ πέρα τη βλέπουμε καλύτερα, η 8,1 MP. Βάζω και το καλυματάκι. Μαύρο matte, ωραία αίσθηση, μου αρέσει. Okay. Βάζουμε και το καλυματάκι πάνω. Τέλεια, και πάμε να το ενεργοποιήσουμε. Okay. Έχει μέσα ρεύμα. Το βλέπετε στα χέρια μου πώς είναι. Είναι εντυπωσιακό το κινητό, πραγματικά σε μέγεθος. Και μ' αρέσει που δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο γύρω-γύρω από την οθόνη. Βλέπετε, είναι ουσιαστικά δηλαδή όλη η οθόνη είναι και περίπου το μέγεθος του κινητού. Και αυτό είναι ωραίο γιατί θα μεγάλωνε πολύ ακόμα περισσότερο. Άνοιξε λοιπόν, activating το phone, εντάξει, για να κάνουμε το... Βλέπουμε εδώ πέρα, μενού, ελληνικά, κανονικά, ωραία, όχι εντάξει, θα πατήσω τέλος. Οπωσδήποτε θα φοράει το Android το 6.1, το 1.6. Κάτι ακούγεται ότι θα πάρει αναβάθμιση στο 2.1, τώρα παιδιά πολλά και διάφορα ακούγονται. Εντάξει, πάντως ελληνικό Android 1.6 φοράει.
Τέλος πάντων, αυτό το έχετε δει σε περισσότερα πράγματα το κινητό από πιο παλιά. Θα κάνω βέβαια και ένα hands-on τις επόμενες μέρες για να δούμε την τελική έκδοση που είναι αυτή, πόσο καλά τα πάει και πόσο γρήγορο είναι. Γιατί εκείνο που είχαμε κοιτάξει τότε ήταν το παλιό. Okay. Και επίσης να σας πω ότι έχω ακόμα και το Desire στα χέρια μου. Βλέπετε εδώ πέρα και τη σύγκριση δίπλα-δίπλα. 3,7 ίντσες οθόνη αυτό, 1 GHz επεξεργαστής, 2,1 Android ελληνικό. 4 οθόνη αυτό, 1,6 Android ελληνικό και 1 GHz επεξεργαστής. Τα βλέπετε εδώ πέρα και πλάι-πλάι. Πιστεύω να βρω λίγο χρόνο να τους κάνω το hands-on μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί τη Δευτέρα το επιστρέφω το Desire. Εντάξει, το έχω κρατήσει σχεδόν 15 μέρες. Θέλουν και άλλοι να το δουν. Και να δούμε πώς ανταποκρίνονται σε κόντρα τα δυο τους. Okay, ας πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση. Τέλεια. Techblog.gr, Sony Ericsson Xperia X10i, στα μαγαζιά 20 Απριλίου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!